Γεια σας και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Αν είστε οπαδοί του Indiana Jones ή των παιχνιδιών με θέμα την εξερεύνηση, τότε το παιχνίδι Αναζητώντας το Eldorado που θα σας παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο είναι για εσάς. Προτού ξεκινήσω την παρουσίαση, θέλω να ευχαριστήσω την Κάισα Ιωαννίνων που βρίσκεται στην οδό Καπλάνη 4-6 στο κέντρο των Ιωαννίνων, γιατί αυτό το βίντεο έγινε πραγματικότητα χάρη στη δική τους πολύτιμη βοήθεια. Παράλληλα, σας προσκαλώ να πατήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μου και αν θέλετε να δείτε την παρουσίαση κάποιου συγκεκριμένου επιτραπέζιου, τότε μπορείτε να αφήσετε την πρότασή σας στα σχόλια του βίντεο. Το Αναζητώντας το Eldorado είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι κατάλληλο για 2 έως 4 παίκτες με μέση διάρκεια τα 45 λεπτά. Παρόλο που στο κουτί αναφέρει ότι είναι κατάλληλο για παίκτες από 10 ετών και άνω, η προσωπική μου άποψη είναι πως μπορεί να παιχτεί, υπό την καθοδήγηση ενήλικα πάντα, και από παίκτες μικρότερης ηλικίας. Δηλαδή και από άτομα 7 ή 8 ετών και άνω και μπορεί να βοηθήσει τους παίκτες μικρότερης ηλικίας να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην αριθμητική. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του προσφέρεται και παραμένει πολύ ευχάριστο ακόμη και όταν παίζεται από 2 παίκτες, οπότε είναι πολύ καλή επιλογή και για ζευγάρια αλλά και για περιπτώσεις όπου θέλει να παίξει ένας γονιός με ένα παιδί. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρω πως ο ιστότοπος boardgamegeek.com βαθμολόγησε το Αναζητώντας το Eldorado με το αρκετά υψηλό σκορ των 7,6 με άριστα το 10. Δημιουργός του παιχνιδιού είναι ο Γερμανός γκούρου των επιτραπέζιων παιχνιδιών Rainer Knizia, ελπίζω να αναφέρω σωστά το όνομά του. Η εικονογράφηση και ο γραφικός σχεδιασμός έγιναν από τον Γάλλο εικονογράφο Vincent Dutre, ενώ το παιχνίδι έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τον Γιάννη Παλαιολόγο και στη χώρα μας κυκλοφορεί από την εταιρεία Kaisa Στρατηγική και Φαντασία. Στο κουτί του παιχνιδιού Αναζητώντας το Eldorado θα βρείτε τα 7 πλακίδια εδάφους, τα οποία σε συνδυασμό με τις 2 λωρίδες εδάφους, τα 6 εμπόδια και τους 36 δείκτες σπηλιάς, σας επιτρέπουν να κάνετε πάνω από 100.000 πιθανούς συνδυασμούς. Μαζί με αυτά θα βρείτε ένα πλακίδιο τερματισμού, 8 πιόνια εξερευνητών, 2 για κάθε παίκτη για την παραλλαγή 2 παικτών, 4 ταμπλό αποστολής, ένα δηλαδή για κάθε παίκτη, ένα δείκτη καπέλου πρώτου παίκτη, ένα ταμπλό αγοράς, 86 κάρτες, δηλαδή τις 4 αρχικές τράπουλες των 8 καρτών και 54 κάρτες που αποτελούν την αγορά και τέλος το βιβλίο οδηγιών. Το Αναζητώντας το Eldorado συγκαταλέγεται στα λεγόμενα επιτραπέζια παιχνίδια deck building ή δημιουργία τράπουλας όπως το ονομάζω εγώ. Στόχος σας είναι να επιλέξετε την ιδανικότερη διαδρομή και τον καλύτερο συνδυασμό καρτών προκειμένου να φτάσετε με το πιόνι σας ή με τα δύο πιόνια σας, αν παίζετε την εκδοχή για δύο παίκτες, πρώτοι στο πλακίδιο του τερματισμού. Για να το πετύχετε αυτό, σε κάθε γύρο παίζετε έναν αριθμό καρτών, όσες θέλετε εσείς από τις κάρτες που έχετε στο χέρι σας, προκειμένου να μετακινήσετε το πιόνι σας στον αντίστοιχο αριθμό εξαγώνων, φροντίζοντας να ταιριάζετε το χρώμα και την αξία της κάρτας με τις απαιτήσεις των εξαγώνων της επιφάνειας παιχνιδιού. Θα πρέπει βέβαια να γνωρίζετε ότι στην περίπτωση που το εξάγωνο το οποίο προσπαθείτε να διασχίσετε έχει αξία μεγαλύτερη του ενός, ας πούμε 2, τότε δεν μπορείτε να παίξετε περισσότερες από μία κάρτες για να πληρώσετε την αξία του, και εδώ είναι που τίθεται σε ισχύ ο μηχανισμός deck building, ο οποίος σας επιτρέπει να αγοράσετε νέες κάρτες από την αγορά παιχνιδιού προκειμένου να εμπλουτίσετε την αρχική τράπουλα. Τα 3 βασικά χρώματα των καρτών είναι πράσινο, μπλε και κίτρινο. Το πράσινο σας επιτρέπει να διασχίσετε τη ζούγκλα, το μπλε να διασχίσετε το νερό και το κίτρινο να περάσετε μέσα από χωριά. Εκτός όμως από τα 3 βασικά χρώματα, θα έχετε επίσης το λευκό, είναι οι κάρτες Μπαλαντέρ, που σας δίνουν ένα από τα 3 χρώματα όποιο χρειάζεστε εσείς εκείνη τη στιγμή, και το μοβ, που είναι κάρτες ενεργειών και κάθε μία έχει τους δικούς της κανόνες. Όπως ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, το παιχνίδι, δηλαδή οι κάρτες στο ταμπλό και το βιβλίο οδηγιών, είναι πλήρως μεταφρασμένα στα ελληνικά. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο, αλλά και την Κάισα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην οδό Καπλάνη 4-6 στα Γιάννενα, επειδή μου παραχώρησε το παιχνίδι για αυτήν την παρουσίαση. Αν σας άνοιξα την όρεξη για εξερευνήσεις, τότε στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε τον σύνδεσμο που θα σας μεταφέρει στον ιστότοπο της Kaisa Ιωαννίνων, αλλά και τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.
Σε περίπτωση που θέλετε να ασχοληθώ με την παρουσίαση κάποιου συγκεκριμένου επιτραπέζιου παιχνιδιού, μπορείτε να μου το προτείνετε στα σχόλια. Ενώ αν θέλετε να στηρίξετε έμπρακτα το κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε πατώντας like, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι ή ακόμα και κερνώντας με, εντός εισαγωγικών, έναν καφέ μέσω του συνδέσμου Buy Me a Coffee, τον οποίο θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Τέλος, μην ξεχάσετε να ρίξετε μια ματιά και στα ταξιδιωτικά βίντεο που ανεβάζω συχνά πυκνά. Και πάλι σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια.